Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την τη ροή της εκπομπής, γιατί ο χρόνος είναι λιγότερος σήμερα. Αρχίζουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλησπερίζω τον Γιώργο Τσακίρη. Νομίζω αυτό που ξεχωρίζει από τη σημερινή μέρα είναι η είδηση που αφορά το Sport City στα Σπάτα με την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, κοίτα, σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πάρα πολύ ουσιαστικό, πάρα πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε από την ημέρα που μας είχε πει τότε ο κ. Μελισσανίδης, υπήρχε απλά ένα ζήτημα να ξεκαθαρίσουν αυτά πάντα τα γραφειοκρατικά που λέμε, προκειμένου να πάρει μπρος η μηχανή για να γίνει και αυτό. Το έχουμε ξαναπεί, επειδή το έχουμε αναλύσει πολύ, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο επίσης εξέλιξης και απογείωσης του κλαμπ και κυρίως και ειδικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά αυτά ξεσπαρασύρουν όλο το κλαμπ. Εδώ μιλάμε για ένα εξίτη το οποίο θα έχει μέσα προπονητικά επιπλέον γήπεδα, θα έχει απογείωση ήδη του Σαραφιδίου, θα έχει και ξενοδοχείο το οποίο θα είναι πεντάστερο και θα φιλοξενεί, θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί την ομάδα και άλλα όμως πρόσωπα αλλά και ομάδες εφόσον χρειαστεί, καταστεί αναγκαίο. Θα γίνει ένα προβολικό κέντρο στα πρότυπα του τα μεγαλύτερα σε top 5 θα είναι της Ευρώπης. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι στη συνέχεια αυτό που γίνεται στην ΑΕΚ μετά και το γήπεδο της απογείωσης του κλαμπ. Νομίζω είναι από αυτά τα έργα που ξαναλέω όπως το γήπεδο, που είναι πολύ μεγαλύτερο βέβαια, γιατί είχαμε και ανάγκη τόσα χρόνια εμείς. Έτσι και αυτό αφορούν και μια πολύ μεγάλη έτσι κληρονομιά που αφήνει ο Δημήτρης Μελισσανίδης στην ΑΕΚ. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί εκτός από τον πρόεδρο των τίτλων γίνει και ο πρόεδρος των έργων. Και έχω ξαναπεί ότι όταν θα τελειώσει η θητεία του από την ΑΕΚ, αυτή η δεύτερη πάρα πολύ ουσιαστική, επιτυχημένη και επικοδομητική, θα γίνει και ο πρόεδρος στην ΑΕΚ. Εξεπεράσει, αν δεν έχει ξεπεράσει ήδη στο δικό μου κεφάλι, το έχει κάνει. Του Λούκα Μπάρλο. Ναι, όντως, ο Λούκας Μπάρλος έχει μείνει. Του έχει μείνει αυτό το λόγο. Εννοείται το. Ξεπεράσανε για πάντα, έτσι. Και ήταν ο πρόεδρος ο πρόεδρος. Εγώ λέω ότι το ξεπεράσει και το έχει ξεπεράσει. Γιατί εντάξει, τα έργα είναι κάτι που μένουν ξέρεις για πάντα και δεν μπορεί να τα συγκρίνει με τίποτα άλλο. Ναι. Σε τους τίτλους και τις επιτυχίες. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι επί των εμπανών του Δημήτρη Μελισσανίδη έχει πάρει 4-14 πρωταθλήματα. Ναι, βέβαια. Και λίγο. Γι' αυτό το λέω. Καλά είναι λεφτά, έχουμε και αγώνες όμως. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σημαντικά πράγματα δηλαδή. Και για την αναμέτρηση με την κυρσιά στην Κεσσαριανή. Κοίταξε, είναι σημαντικά, απλά το αγωνιστικό το έχουμε στην καθημερινότητά μας. Βέβαια. Ενώ, μπράβο, αυτά επειδή και γενικά δεν γίνονται στην Ελλάδα, ναι, νομίζω ότι πρέπει να τα προτάσουμε. Γι' αυτό και ξεκίνησα από εκεί. Και είναι σημαντικά, γιατί ξαναλέω, όπως το πες, και το αγωνιστικό είναι αγωνιστικό, αλλά χωρίς αυτά, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, μπράβο, ναι, το δικό σου σπίτι, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Και ΑΕΚ, αν μη τι άλλο, είναι από αυτές τις ομάδες που το ξέρω, το έχουν νιώσει βαθιά στο πετσί τους. Πολύ βαθιά, η αλήθεια αυτή είναι. Υπάρχει ένα θέμα στην Κεσσαριανή και είναι πολύ σημαντικό εν ώψη και της αναμέτρησης με τη Μαρσέη, διότι από εκεί φωτογραφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι σκέψεις, θα φωτογραφηθούν, συγγνώμη, οι σκέψεις του Ματίας Αλμέιδα για τον αγώνα με την ομάδα της Μασσαλίας. Έχουμε κάποια δεδομένα σε πλευρά που σύρουν τον Κατσίλοβιτς και τον Σιμάνσκι να μην υπολογίζει αυτά τα παιχνίδια, έτσι, θα το εκτίσουν ποινή. Παράλληλα, στα πίτσα είναι ο Αραούχο, καλά ο Χατζησαφή, το ξέραμε. Οπότε μερικά πράγματα είναι, ξέρεις, πιο συγκεκριμένα. Ναι. Όπως για το αριστερό άκρο της άμυνας εννοώ, γιατί τα υπόλοιπα θέσεις της άμυνας μπορεί να παίζουν και οι τρεις. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει και δεξιό μπακ και τα δύο στόπερ εν ώψη Μασέη. Και το λέω αυτό για να ξεκουραστούν, έτσι, όχι γιατί δεν είναι καλά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα το βίντεο ή στον Μουκουντή, αλλά σίγουρα θα σκεφτεί ο κόσμος είτε να τους ξεκουράσει είτε να τους χρησιμοποιήσει τόσο ώστε να μην τους κουράσει. Καταπονηθούν, ναι. Έτσι ακριβώς. Έχουμε πολλά ερωτήματα λοιπόν, να δούμε ποιος θα ξεκινήσει στα χαφ, αλλά και
εκεί θα δώσανε στον Πινέδα για να ξεκινήσει ο Γαλανόπουλος, εκεί ο Γιόνσον, ή αν θα πάρει ανάσεις ο Γιόνσον και θα ξεκινήσει ο Γαλανόπουλος τον Πινέδα το Μάνταλο. Έχει επιλογές πλέον, γιατί και ο Πισαρογύρης και ο Τσούπερ είναι καλά, και ο Πόνς είναι καλά, και ο Λιβάη Γκαρσία θυμίζω είναι καλά, και ο Άμραμπατ και ο Ελίασον. Έχει πάρα πάρα πολλές επιλογές πλέον ο coach για να μπορέσει να πατέψει και να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι. Νομίζω ότι και το Λιβάη Γκαρσία θα δούμε, αν όχι βασικό, σίγουρα στην εξέλιξη της αναμέτρησης έτσι. Αν όχι βασικό, ξαναλέω, γιατί θα πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, λίγο ρυθμό, λίγο ένταση, να μπει σε παιχνίδι προκειμένου να είναι έτοιμος για το μάτσο με τη Μασέη. Μάλιστα. Άλλη μία ανακοίνωση, κάλεσμα στον κόσμο να μην πάει και Σαριανή, αφού δεν έχει εισιτήρια. Επειδή μου έστειλε και εμένα πολύ μήνυμα, δεν θα έχει εισιτήρια καν. Ναι, ωραία. Επαναλαμβάνω, επειδή μπορεί να ακούσετε τον φίλο Τσάκη να δούμε αύριο φίλο Τσάκη το γήπεδο. Ναι. Το να, να υπάρχουν σχέσεις και να έχει βρει κάποιο εισιτήριο και να μπει με διαρκεία φίλου από την Κυφσία, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να κάνω δικασίες. Ναι. Αλλά δεν έχουν εκδοθεί καν εισιτήρια απλά για να μπορεί να πάει να πάρει κάποιος, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτό. Οπότε όσοι προσπαθήσουν όπως εκεί στο γήπεδο θα έχουν πρόβλημα και μπορεί να δημιουργήσουν και πρόβλημα. Αυτό εννοεί έχουν την ανακοίνωση. Ναι. Έχει μείνει κανένα, έχουν μείνει καθόλου εισιτήρια από τις επιστροφές που διάβασα για το μάτς με τη Μαρσέη. Κοίτα, νομίζω ότι και να έχουν μείνει σήμερα δεν θα έχουν μείνει σήμερα. Δεν θα μείνουν αύριο. Πώς θα την λαμβάνεσαι. Αν όχι μέχρι αύριο, μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρχει, δεν πω τη λέξη, αλλά δεν θα υπάρχει κανένα εισιτήριο. Ναι, ούτε για δύο. Λογικό, μιλάμε γενικότερα αυτά τα δύο μάτς που απομένουν εντός έδρας για το Europa League είναι υπερτελική και με πολύ σημαντικά κλαμπ. Και με τη Μασέη που ήθελα να ζήσουν τους όλους την εμπειρία, αλλά και να σπρώξουν την ομάδα στη νίκη που θα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάλογα με το αποτέλεσμα του Brighton με την Άγιαξ στο Άμστερνταμ μπορεί να δίνει και να κλειδώνει η ευρωπαϊκή συνέχεια για την ΑΕΚ. Ναι. Ενώ την τρίτη θέση έτσι ή τη δεύτερη. Πόσο μάλλον με κερδίσεις που θα μπορεί να διεκδικήσει η ΑΕΚ μετά με την Brighton μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ίσως την υπέρβαση και την πρόκριση απευθείας στους 16 για την Europa League. Εφόσον έχουν εξελιχθεί πάλι τα πράγματα όπως θα ήθελε η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε η ΑΕΚ είναι εφικτό ακόμα και να μην περάσει στην επόμενη ισοκόμφελα για παράδειγμα. Ο Μιγέννητο θα πω εγώ, αλλά ναι. Σε αυτό τον όμιλο δυστυχώς δεν είναι εύκολο να πανηγυρίσεις ακόμα και να έχεις τέτοιες βαθμούς ήδη. Ωραία. Γιώργο, πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να ενημερωθεί για τη δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε σε ηλικία 86 ετών ο δημοσιογράφος Βασίλης Γεωργίου. Ναι, μας είχαν πει ότι δεν είναι καλά τα μαντάτα. Ναι. Δεν είχαμε επισήμως. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών ο Βασίλης Γεωργίου, ο οποίος για όσους... Φωνή μας. Ναι, η θρυλική φωνή. Έχει συνδέσει το όνομά του με την περιγραφή στον αγώνα της ΑΕΚ με την Σλάβια Πράγα το 1968. Και όχι μόνο. Ναι. Αλλά αυτό ήταν αυτό ήταν. Η χορύφωση. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.